Το σημερινό νομοσχέδιο ασφαλώς και εντάσσεται, και δεν θα μπορούσε να μην εντάσσεται βεβαίως, στην γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, έτσι όπως εξελίσσεται σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα κολάζ επιμέρους ρυθμίσεων, και αρκετές από αυτές δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το πούμε εμείς, κινούνται σε μια θετική κατεύθυνση και δεν έχουμε καμιά διάθεση εμείς αυτό να το κοντράρουμε. Θέλουμε καταρχήν να πούμε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο όπως υπονοήθηκε εδώ χαμηλής κατά κάποιο τρόπο πτήσης, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ασχολείται με το εργασιακό καθεστώς δεκάδων εργαζομένων και με αυτήν την έννοια είναι σημαντικό, έστω και αν έχει έναν αποσπασματικό επιμέρους χαρακτήρα. Σε αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, κατά την άποψή μας, τον τόνο τον δίνει το πρώτο του μέρος, το πρώτο και δεύτερο, δηλαδή ο παιδικός σταθμός και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα, το Ταμείο το καταλαβαίνω. Το Αλληλοβοήθειας συζητιέται κατά πόσο ο όρος αυτός μπορεί να χαρακτηρίσει τη λειτουργία του εν λόγω ταμείου. Ένα ταμείο βεβαίως του οποίου η κακοδιαχείριση, και μιλάμε με πολύ επίοικης όρους, αποτελεί έτσι και αλλιώς ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό και κύριε Υπουργέ θα παρακαλούσαμε, και αυτό είναι το αίτημα που θέλουμε να υποβάλουμε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε πιο ολοκληρωμένα πάνω στο ζήτημα αυτό, να έχουμε, να καταθέσει δηλαδή η κυβέρνηση και εσείς, να καταθέσετε στην Επιτροπή, στη Βουλή, την τελική έκθεση των ελεγκτών του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με την κατάσταση, με το τι αποκάλυψε τέλος πάντων αυτός ο εσωτερικός έλεγχος. Δεν ξέραμε για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα ζητήματα να τα μαθαίνουμε μέσα από δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου. Έτσι και τα όσα θα πούμε θα βασιστούν ακριβώς σε αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν έχουμε στα χέρια μας την επίσημη τελική έκθεση των ελεγκτών. Και αυτά τα δημοσιεύματα λένε ότι σε μια δωδεκαετία, από το 2005 μέχρι το 2016, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας εντός πολλών εισαγωγικών, και μιλάμε για 45 και εκατομμύρια ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται ταμείο αποκλειστικά από δημόσιους πόρους που προέρχονται από τις πωλήσεις εισιτηρίων και αντιγράφων του ΤΑΠΑ, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων. Αυτά λοιπόν τα 45 και πλέον εκατομμύρια ευρώ έχουν διοχετευτεί σε δράσεις πέρα από τους σκοπούς του. Εκτός από τους σκοπούς του Ταμείου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουμε την επίσημη έκθεση. Εκτός από τους σκοπούς του, ένας από τους σκοπούς του Ταμείου είναι και η χρηματοδότηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, την ΠΟΕ του Υπουργείου Πολιτισμού. Και αυτό είναι ένα δείγμα, μια απόδειξη καλύτερα, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά όλος αυτός ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός. Αποκαλύπτει και τη σύψη του, η οποία όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται στα μάτια των εργαζομένων και της κοινωνίας. Και βεβαίως, σύμφωνα πάλι με τα δημοσιεύματα, εμφανίζεται ένας αριθμός των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού να έχει λάβει προσωπικά δάνεια χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει κάτι τέτοιο και χωρίς βεβαίως να έχει αιτηθεί κάτι τέτοιο. Είναι ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, που για να στηρίξουμε την επιχειρηματολογία μας, για να στηρίξουμε τις θέσεις μας, για να γνωρίσουμε, αν θέλετε, με έναν επίσημο τρόπο το τι πραγματικά έχει συμβεί και το τι συμβαίνει, θα ζητούσαμε από την κυβέρνηση να καταθέσει το επίσημο, το τελικό κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Τώρα, αντιμετωπίζονται όντως θετικά κάποια προβλήματα εργαζομένων στον παιδικό σταθμό,
του Υπουργείου Πολιτισμού, με την έννοια ότι εντάσσεται στο δημόσιο, γιατί μέχρι τώρα εργοδότης τους ήταν μια ένωση προσώπων, όπως και στον οργανισμό ανέγερσης του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Δεν ξέρω τι νόημα έχει ένας οργανισμός ανέγερσης του νέου μουσείου της Ακρόπολης όταν αυτό το μουσείο έχει ήδη ανεγερθεί. Τι προθύστερα σχήματα είναι αυτά δηλαδή. Ωστόσο, όπως σας είπα, για να μην θεωρηθεί ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, φροντίζει το ίδιο το νομοσχέδιο και μάλιστα κλείνει με αυτό το άρθρο να στερήσει τη μονιμοποίηση από τους εργαζόμενους στο ελληνικό φεστιβάλ. Ακούσαμε την αιτιολόγηση... Κύριε Δελή, αυτή, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ακούσαμε την αιτιολόγηση από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μπαλτά, ότι είναι η έλλειψη ενός εσωτερικού κανονισμού που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αδυνατούμε να την κατανοήσουμε. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον δικαιολογία, αστήρικτη, και θα θέλαμε πραγματικά και για αυτούς τους εργαζόμενους και αυτοί οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν επιτέλους και να εργάζονται σε ένα καθεστώς μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πούμε αρκετά περισσότερα και για τα επιμέρους άρθρα και βεβαίως περιμένοντας και την τελική έκθεση, την κατάθεσή της από την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Άρα η θέση σας είναι επιφύλαξη μάλλον. Ποια είναι, πώς θα την κωδικοποιούσατε? Σε αρκετά άρθρα θα τοποθετηθούμε θετικά. Ωραία. Εντάξει. Δεν θα κοντράρουμε τις θετικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Τώρα, επί της αρχής, θα το δούμε.